Ντα-ντα-ντα-ντα. Χάι. Α, ναι, άου. Αχ, έχει κρύο. Τα χεράκια μου. Ξανακάνω κλακέτα ή... Λες και τα προσέχει κανένας αυτά τα πράγματα. Α, οκ. Και λέω, μήπως περίμενες εσύ να τραγουδήσω εγώ. Αλλά λέω, με έχεις ακούσει να τραγουδάω. Δεν το θες αυτό το κακό. Να ακουστείς τη γενιά σου, βασικά. Εγώ, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι πρέπει να τραγουδήσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να τραγουδήσεις. Γιατί? Ποιον μισείς και θες να τον εκδικηθείς, εξήγησέ μου. Ωραία, έχεις πολύ κακό και πολύ χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμό. Κακού, αλλά επίπεδου. Okay. Πες περισσότερα γι' αυτό. Ναι, δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, κοίτα ποιοι τραγουδάνε. Ή μάλλον άκου ποιοι τραγουδάνε. Γιατί αν κοιτάξεις, δεν θα καταλάβεις κάτι. Μπορείς να καταλάβεις πολλά για ένα άτομο από το πώς είναι. Ναι, αλλά. Δηλαδή μας βλέπουν εμάς, μας λένε καράφλες. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Για εμάς, βαθιά στην ψυχή μου, εγώ έχω μαλλιά. Αυτό ήταν Tool, ε. Αυτό ήταν Tool. Ναι. Και είχα χρόνια να τα ακούσω. Είναι αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, ταιριάζει που το... Αν τα ακούσεις, λες, ωραίο ότι θετέλει αυτό. Εννοείται, όταν πας στην αυλία τον Tool, λες, ρε παιδί μου, θέλω να ανέβω κάπου, να κουνήσω το φιδίσιο κορμί μου, γιατί μην βλέπετε φοράν πολλά πράγματα που κάτι μας το φιδίσει, φεύγουνε λέπια. Άκου αυτό τώρα, δεν είναι αυτό ανατολίτικος ρυθμός, το... Κάποια πέπλα 7 για την ακρίβεια να αχνοφαίνονται στο background. Καλά, φτάνει. Ναι, μα είναι ρε παιδί μου, είναι τσιφτετελάκι, είναι τόχι, είναι λίγο όπα. Δηλαδή, όπα. Πίσω, ναι, από όλη αυτή τη σκληράδα, ας πούμε, και με αυτό το... Είναι αλέγκρι τύπη. Οκ. Εντάξει, κάθε φορά που παίζουν Tool, μετά μου έρχεται το τραγούδι το «Όταν νυχτώνει το εργαλείο». Θέλει εμένα κι άλλες δύο. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει το εργαλείο μέσα, ρε παιδί μου, το Tool. Είναι, ναι. Τώρα, υπάρχει αυτή η σύνδεση όπως την αναφέρεις, αλλά μου φαίνεται, όπως το είπες τώρα, ότι άκουσα το «όταν νυχτώνει το εργαλείο», ότι αυτό είναι το εργαλείο για το νύχτωμα. Ναι. Θέλουμε κάτι να κάνουμε. Είναι το εργαλείο και νυχτώνει το ίδιο. Το ίδιο. Actually. Όταν πέφτει ο ήλιος πάνω στο εργαλείο. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείς τον κάβουρα για τη βρύση και έχεις αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο που δει τον ήλιο. Σκοτάδι. Εντάξει, πόσο προπαγάνδα, ρε παιδί μου, οι άντρες, κλασικά έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε απλά να πούμε το μόριο ή οτιδήποτε. Λέμε το εργαλείο. Λες και κάνει κάποια δουλειά. Μα κάνει κάποια δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το. Μεταξύ μας δεν κάνει και πολλή δουλειά. Εμείς κάνουμε όλη τη δουλειά. Εντάξει, από μόνοι μας δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει. Το εργαλείο χρησιμοποιούμε. Αλλά το ζήτημα είναι δεν είναι τόσο σπουδαίο, ενώ με την έννοια ότι υπάρχει. Ο κάθε ένας από εμάς που κυκλοφορεί. Καθορίζεται από το γεγονός ότι φέρει το συγκεκριμένο εργαλείο. Ξέρεις τι, ισχύει, αλλά αν το καλοσκεφτείς έτσι όμως, σκέψε παιδί μου ότι κλασικά, ας πούμε, σε όλες τις όντες, που δεν βλέπουμε, κάποιοι φίλοι μας έχουν πει. Καθόλου. Το DP, ότι είναι διπλή πανσέλινος. Ναι, ναι, καταρχάς καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Λέγεται DP. Hashtag DP, διπλή πανσέλινος. Αυτό έφταιγε. Εγώ φταίω. Είναι η πιο καμένη εκπομπή του ελληνικού διαδικτύου σε περίπτωση που δεν μας έχετε ξαναδεί. Γενικά, ναι. Τρέξτε. Φυλάξτε τις κόρες σας. Λοιπόν, η φάση είναι, ρε παιδί μου, τις τσόδες. Κλασικά, ρε παιδί μου, είναι η γκόμενα, έχει κοτσιδάκια, αυτές βλέπω εγώ μάλλον, και λέει τον τύπο Daddy. Φαντάσου στα ελληνικά, επειδή ο τύπος έχει το εργαλείο, να το λέγανε Μάστορα. Αχ, Μάστορα! Ποιος είναι ο Μάστορας? Πλάκα, να σου αλλάξω τα φώτα. Δουλεύει σαν ατάκα. Ναι, εννοείται. Και επίσης, πολλές φορές είναι όντως Μάστορα σε πολλά σενάρια αρχιετυπικά. Ναι. Είναι ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, κάτι. Κοίτα, ξέρεις τι. Καταρχάς, έχω δουλέψει βοηθός ηλεκτρολόγου, βοηθός υδραυλικού. Ναι. Έχω βοηθήσει πολλά άτομα. Ακούω τηλέφωνο.
Κοίταξε, κανείς δεν πέθανε, οπότε καλά πήγε. Καταρχάς, είσαι εκεί πέρα, είσαι στα υδραυλικά του άλλου. Ναι. Δείχνεις λίγο κολαράκι. Ναι. Το κολαράκι δεν είναι ότι πέφτει μόνο το παντελόνι. Το κάνεις για να έτσι. Για να γεφυρώσεις λίγο το ότι είσαι άγνωστος στο άτομο το οποίο είναι το σπίτι του. Είναι... Οπότε εκείνος σε φοβάται. Οπότε θες, ρε παιδί μου, να του δείξεις λίγο οικειότητα. Αυτό... Θες να κερδίσεις την εμπιστοσύνη έχει του. Έχει ορολογία αυτό το πράγμα. Λέγεται reverse cleavage. Reverse cleavage. Πες μου περισσότερα γι' αυτό. Θα το μετανιώσω, το ξέρω. Δεν θέλω να σου πω περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω περισσότερα, αλλά ξέρω σίγουρα ότι είναι. Ένα βασικό μάθημα στη σχολή των υδραυλικών. Μαθαίνουν, ας πούμε, πώς να αλλάζεις, ας πούμε, να βάζεις τη μούφα, να... Είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης ότι υπάρχει εξάρτημα που λέγεται μούφα και είναι πραγματικό. Ναι, το ξέρω. Και δεν είναι μούφα. Εν τω μεταξύ, οι μούφες, they got a bad name. Δεν ξέρω, Bon Jovi κατά πάσα πιθανότητα έγραψε για αυτές το μόνιμο τραγούδι You Give Mufa a Bad Name. Γιατί έτσι είναι το τραγούδι εντελώς. Ναι, το θυμάμαι και εγώ έτσι. Λέει. Ουσιαστικά η μούφα, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, είναι. Έχεις δύο σωλήνες τρίμετρους. Θες ένα εξάμετρο. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο πιο χοντρό από το σωλήνα. Μπαίνει από εδώ και το ενώνει. Ναι, αλλά το ενώνει κανονικά. Mm-hmm. Δεν είναι μούφα ένωση. Είναι το ενώνει. Μου έβαλες τον Λεβίκα στο σπίτι. Ναι, τα έβαλα. Τα ένωσα. Και τι χρησιμοποιήσεις, μούφα. Τη λεγόμενη και adapters. Καμιά φορά. Αυτό θα τα λέτε στις συνέχεια. Αυτό δεν έχει αστείο. Δεν μας αφορά. Κοίτα, adapters, ο adapters κάνει κάτι adapt. Ναι. Ωραία, κάνει κάτι, το φέρνει στα... Προσαρμόζει κάτι σε κάτι άλλο, ναι. Ας πούμε. Μπορείς να πεις ότι μία μούφα δεν μπορεί να είναι ποτέ απροσάρμοστη. Μπορείς να πεις... Αν θες να κάνεις ένα πάρα πολύ κακό λογοπαίγνιο. Ναι, αν θέλεις. Αν θέλεις. Εμείς ποτέ δεν θέλουμε. Το ποτέ. Όχι, δεν είμαστε εδώ πέρα για αυτά, είμαστε για τα άλλα. Έρχεται ο υδραυλικός και την κάνει αυτή τη δουλειά εκεί πέρα προφανώς. Και αυτή τη στιγμή λέω κάτι γιατί θυμόμουν ότι κάπου ήθελα να το πάω αυτό το πράγμα, αλλά το ξέχασα. Οπότε. Συγγνώμη. Ήθελα κάτι να πω. Μούφα, αλλά. Ναι. Ήταν άξαλη για μούφα. Ήταν όντως. Νομίζω ότι αυτό, ότι τα εργαλεία γενικά είναι πολλά και ποικίλα, ας πούμε. Εργαλεία. Τα εργαλεία. Κάποια εργαλεία, το ξέρεις, δεν είναι καθόλου λεία. Ναι. Mm. Ισχύει. Όπως είναι το σμυριδόπανο ή το γυαλόχαρτο. Το είναι οποίο, το ίδιο πράγμα. Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αν θες να το ανακυκλώσεις αυτό το χαρτί, δεν ξέρεις πού να το πας, στα χαρτιά ή στα γυαλιά. Το σκέφτεσαι τώρα αυτό. Ναι. Μαλάκα, είσαι καταπληκτικό. Όχι, δεν είμαι. Εντάξει, λένε τα εργαλεία, κάνουν το μάστορα. Ναι. Ένας μάστορας χωρίς εργαλεία όμως έχει τη γνώση. Δηλαδή, ακόμα και χωρίς εργαλείο, έχει τη γνώση το τι πρέπει να κάνεις. Το πώς δουλεύει το όλο σύστημα. Το... Αυτό είναι ρε παιδί μου σαν το MacGyver χωρίς ένα συνδετήρα. Χωρίς ένα στυλό μπικ. Δεν μπορεί να σώσει ένα χωριό. Εργαλεία υπάρχουν. Ναι. Μπορείς να κάνεις αυτοσχέδια εργαλεία. Για τον απλούστατο λόγο ότι πηγαίνεις σε ένα μέσο γυναικείο σπίτι. Ωραία. Ναι. Πόσα σαμπουάν θα έχει. Θα έχει. Δεν θα έχει. Πάνω από ένα. Ναι. Πόσα αποσμητικά. Όλα αυτά, ναι. Οι συσκευασίες είναι φτιαγμένες σαν εργαλεία. Πώς ακριβώς μπορείς να βιδώσεις κάτι με τη συσκευασία ενός σαμπουάν. Καταρχάς, σαμπουάν χρησιμοποιείς σε περίπτωση που θες να περάσεις καλώδια από τον τοίχο. Actually. Πώς γίνεται αυτό. Περνάς κάτι που λέγεται τσαλίνα, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν. Μια τσαλίνη μίνα. Ναι. Ναι. Αφού τη σκοτώσει πρώτα, για να μην γκρινιάζει. Ακριβώς. Δεν είσαι τα. Πώς το λένε, τα καλώδια, και μετά περνάς πάνω από τα καλώδια σαμπουάν για να γλιστράει στο. Στον τοίχο. Ναι. Κάπου. Mm-hmm. Σαμπουάν. Σαμπουάν. Σαπούνι δεν κάνει. Τι έγινε με αυτή την τεχνολογία, πια που μας έχει καταστρέψει. Κοίταξε, φίλε. Δεν μπορείς να πας εκεί πέρα και να βάλεις το no name, το. Από τα, ξέρω εγώ, Dear Little Whatever, τέλος πάντων. Εκείνο το σαπούνι. Χρειάζεται κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο. Να σου το πω έτσι. Νομίζω ότι την εποχή που ήταν τα western, που τον παίρναν τον άλλον, τον δένανε με το σκηνή κτλ. Ναι. Σκηνή σαπούνι στο δέντρο και διώχναν το άλογο ρε παιδί για να πνιγεί. Άμα σου βάζανε ένα no-name σαπούνι, πώς θα ένιωθε τις τελευταίες στιγμές σου, θα πεις μαλακία, παίχτηκε. Ενώ έχουν περάσει εκεί πέρα ένα head and shoulders, ένα Ultrix κάτι ρε παιδί μου. Λες εντάξει, okay. Καταρχάς, ειδικά στο western, δεν θυμάμαι να έχει μεγάλη εμπορική ας πούμε, διάδοση το head and shoulders συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να είναι γύρω στους 2 αιώνες προγενέστερο. Ναι, το θέμα είναι ότι το έκοβε το μοντάζ. Δεν ξέρεις εκεί πέρα τι βάζανε. Οι άλλοι πεθαίνανε, αλλά πεθαίνανε μυρίζοντας πανέμορφα γύρω τους. Και έκοβε αυτό το μοντάζ και όχι το θάνατο. Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
ότι ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να σου συμβεί, να σου πούνε συγχαρητήρια, κέρδισε ένα ρόλο για western. Θα είναι ο ρόλος της ζωής σου. Ο ρόλος της ζωής σου. Μ' αρέσει πολύ ο Κάβουρας. Ναι, πες μου περισσότερα γι' αυτό. Γιατί είναι, αντίθετα με το όνομά του, δεν κινείται πλάγια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να λέει ο μάστορας στο βοηθό, πιάσε με τον Κάβουρα και να έφευγε ο βοηθός. Να κυνηγάει τον Κάβουρα. Αφεντικού, μάστορα το έφερα. Τον έφερα, περίμενε, εδώ. Όχι τώρα μου φεύγει. Έχεις το γαλλικό, ναι. Το οποίο δεν ξέρω γιατί το λένε γαλλικό. Πώς μοιάζει. Είναι σαν Κάβουρας, ναι. Αλλά είναι ουσιαστικά ένα πράγμα το οποίο κάνει, δηλαδή το γυρνάς και μεγαλώνει το... Μεταβαλλόμενες αποστάσεις, Κάβουρας. Μεταβαλλόμενες, δηλαδή μπορεί από εδώ ως εδώ ή και σε μεγαλύτερη απόσταση. Βγαίνει στα 20 μέτρα, παιδί μου, εντάξει, βιδώνα τώρα κάτι εκεί πέρα. Αυτό είναι γαλλικό, ναι. Λέγεται γαλλικό. Λέγεται γαλλικό και γιατί. Μιλάει γαλλικά. Δηλαδή το ισπανικό. Πίνει κρασί. Το ισπανικό επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ισπανικό. Είναι αυθάδες. Ναι, ζωγραφίζει πινάκες στον ελεύθερο χρόνο του. Έχει μεγάλη παράδοση στα κομίκ, ας πούμε. Και δεν πλένεται καθόλου. Πίνει πινό νουάρ. Πόσο αρτιστικό ήταν αυτό, δεν πλένεται καθόλου. Αυτό το πράγμα πόσο, τώρα. Πόσο. Όχι, πες μου. Παλιά, στην εποχή του Λουδοβίκου που δεν πλένονταν κανείς γενικά ποτέ. Εγώ έχεις δει μπάσκετ με εθνική Ισπανία. Έχω δει μπάσκετ με εθνική Ισπανία. Δεν έχω μυρίσει μπάσκετ με εθνική Ισπανία. Αυτή είναι η διαφορά. Φαίνεται, οπτικοποιείται. Τζίβα κινούμενη. Όλες αυτές είναι εύλογες απορίες. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε μια καταφατική απόφαση. Σε αυτόν ρωτούσαμε τους Γάλλους. Τους πηγαίναμε αυτό το κλειδί. Τους λέγαμε. Λέγε, γιατί. Why, pourquoi. Καταρχήν, στην Γαλλία το γαλλικό κλειδί το λένε γαλλικό. Μάλλον θα το λένε κλειδί, λογικά. Πιάσε ένα δικό μας. Πιάσε ένα κλειδί. Του Σολ. Ναι, για το αμάξι. Θες να κάνουμε τούλ με γαλλικό κλειδί. Στο κλειδί του Γάλ. Στο κλειδί του Γάλ. Seriously. Θέλω όμως και lyrics. Με κάθετο σε αυτό. Γιατί έρχομαι να ρωτήσω ότι δεν χώραγα στο πλάνο. My God. Κάτι σχετικό με τη Γαλλία. Άνα δεν το έκανα. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν έχει κόπιο, λοιπόν. Παρ' όλα αυτά. Stay heavy. Ή αν θέλετε να κάνετε δίαιτα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό.